είπε για το χωρισμό τη. Γιατί μετά από πολλά χρόνια γάμου. Μετά από πολλά χρόνια γάμου. Γιατί γίνεται με αυτού του χωρισμού, φτάνει. Ναι, μιλάει γι' αυτό. Μιλάει για την περιπέτεια υγεία που πέρασε, μια δύσκολη περιπέτεια πριν από 3 χρόνια. Για όλα αυτά που έχει ζήσει στην δουλειά αυτή, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 25 χρόνια επαγγελματίας δημοσιογράφος, τα πισόπλατα μαχαιρώματα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, γιατί η κυρία Νικολοπούλου μιλάει μία φορά στο τόσο. Πάμε να την ακούσουμε. Στην προσωπική σας ζωή περάσατε από ένα διαζύγιο. Πόσο καιρό κάνατε να το ξεπεράσετε? Δεν ξεπερνιέται ποτέ. Είναι πάρα πολύ σκληρή διαδικασία και για τους δύο και για την κόρη μου και για όλους. Είναι... Απλώς προσπαθείς να σταθείς πολύ καλά ο ίδιος στα πόδια σου. Προσπαθείς πάρα πολύ να μην έχει επιπτώσεις στο παιδί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να δημιουργήσεις όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις με τον μπαμπά της Έλενας, και νομίζω τα καταφέραμε όμως, τα καταφέραμε και οι τρεις να έχουμε ισορροπημένη αρμονική σχέση και να είμαστε καλά. Όχι το παιδί μας μας έφταιγε τίποτα, αλλά ότι εν τέλει και εκείνη εισπράττει μια καλή σχέση. Δεν εισπράττει ούτε φωνές, ούτε μαλώματα, ούτε αντιδικίες, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και δεν προχώρησα σε καμία αντιδικία. 7 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης μου, επέστρεψα στο Μέγκα, γιατί τότε προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές και ενώ θύλαζα, αναγκάστηκα να διακόψω. Αν με ρωτήσει σήμερα, στο λέω μόνη μου ότι είναι από αυτά που έχω μετανιώσει, που δεν αναπληρώνονται ξανά και δεν έρχονται ξανά με τίποτα. Συγγνώμη, γιατί συγκινούμε όταν το θυμάμαι. Η Έλενα είναι 18 χρονών τώρα. Έφυγε από το σπίτι γιατί σπουδάζει στο εξωτερικό. Είναι για μένα μια τεράστια αλλαγή. Όλες οι αλλαγές μαζί. Η Έλενα μου λείπει, η τηλεόραση δεν μου λείπει, σε διαβεβαιώ. Το κοριτσάκι μου λείπει, κάθε στιγμή. Είναι, τι να σου πω τώρα, το αστέρι της ζωής μου. Τώρα που ζω πιο φυσιολογικά και καταλαβαίνω ότι, που είμαι εκτός τηλεόρασης, για να ζήσω φυσιολογικά έπρεπε να φύγω από τηλεόραση. Καταλαβαίνω πώς είναι να είσαι ένας άνθρωπος κανονικός. Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας? Πέρασε, ευτυχώς το αφήσαμε πίσω. Ήταν το 2007, με τσίμπησε ένα κουνούπι σε μια ωραία χώρα που είχα πάει να κάνω διακοπές και δεν διαγνώστηκε άμεσα, με αποτέλεσμα να περάσω πάνω από 2 χρόνια με ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα είμαι εντελώς καλά, δόξα τω Θεώ. Το άλλο παιδάκι που μεγάλωσε κοντά μας για 7 χρόνια, η Νικόλ Ειρήνη, της έδωσα το όνομά μου και κατά σύμπτωση και η γιαγιά της ήταν Νικόλ, το Φιλιππινεζάκι. Δυστυχώς αρρώστησε πολύ η μαμά της και ο μπαμπάς της. Με τη Νικόλ Ειρήνη έζησα μια δεύτερη μητρότητα εν μέρη. Γιατί όταν μεγάλωνα την Έλενα και λόγω δουλειάς αλλά και λόγω απειρίας ίσως, τώρα ήμουν πιο έμπειρη και είχα και ανάγκη από περισσότερη παιδικότητα στη ζωή μου. Και έτσι μαζί της παίζαμε από την μικρή εξερευνήτρια, πώς τη λένε, την Ντόρα, την εξερευνήτρια, της Μπάρμπι, ξαναέπαιξα. Με έβαζε στα πατώματα να τις κάνω το αεροπλανάκι, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έζησα 6 χρόνια ένα μωράκι που μεγάλωσε κοντά μου, που ήταν μεγάλη ευτυχία, πολύ μεγάλη ευτυχία. Εύχομαι κάποια στιγμή να επιστρέψει. Ωραίος άνθρωπος.